Η χρήση τεχνικών της δραματικής τέχνης στις επιστημολογικές πεπιθήσεις για τα μαθηματικά. Μία έρευνα από τη Φωτεινή Τσόμπανου και τον Αστέριο Τσιάρα. Το συγκεκριμένο βίντεο αποσκοπεί στην περιγραφή της έρευνας που διεξήχθη από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 2018 σε μαθητές της τρίτης τάξης του Δημοτικού. Σκοπός ήταν να μελετηθεί αν ένα πρόγραμμα δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση μπορεί να επηρεάσει τη στάση των μαθητών απέναντι στα μαθηματικά. Η συγκεκριμένη έρευνα επιχείρησε μέσω της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση να μεταβάλει τις επιστημολογικές πεπιθήσεις και να ανασχέσει τα εμπόδια που έχουν κάποιοι μαθητές για τα μαθηματικά. Γι' αυτό το σκοπό σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν 12 ωριές παρεμβάσεις σε Δημοτικό Σχολείο του Άρους. Η παρούσα μελέτη χρησιμοποίησε τον Ιωνί πειραματικό σχεδιασμό και την έρευνα δράσης. Με την αξιοποίηση της τριγωνοποίησης αναλύθηκαν τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν την αλλαγή των στάσεων των μαθητών απέναντι στα μαθηματικά μέσω της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση. Ωστόσο, δεν μπορούν να γενικευτούν λόγω του μικρού ερευνητικού δείγματος. Η αρχή της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση εναρμονίζεται με το αίτημα της παιδαγωγικής για μια πιο βιωματική και αλληλεπιδραστική μάθηση, η οποία τοποθετεί στο επίκεντρο τον μαθητή και τις ανάγκες του. Στην εξέλιξή της αναδείχθηκε η αξία διαδικασιών, όπως ο αυτοσχεδιασμός και το παιχνίδι, ενώ προοδευτικά κατέρευσε το δασκαλοκεντρικό μοντέλο. Κεντρικός στόχος είναι η ανάδειξη της δημιουργικότητας και του συναισθηματικού κόσμου του παιδιού. Δεν χρησιμοποιούνται πλέον προσχεδιασμένες ασκήσεις, αλλά με το ερέθισμα του εκπαιδευτικού, το παιδί παρακινείται να εξερευνήσει, να βιώσει και να δημιουργήσει. Η φαντασία για τα παιχνίδια ρόλων της δραματικής τέχνης δίνουν την ασφάλεια στο άτομο να εξερευνήσει δίχως να υποστεί τις συνέπειες της πραγματικής ζωής. Η δραματική τέχνη προσφέρεται για τη διασύνδεση διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος. Ένα από τα διδακτικά αντικείμενα στα οποία έχει δοκιμαστεί είναι και αυτό των μαθηματικών. Ερευνητικές μελέτες υποστηρίζουν ότι οι μαθητές αναλαμβάνουν δράση ανάλογη των πεπιθήσεών τους. Δεν είναι τόσο οι γνώσεις που καθορίζουν τη συμπεριφορά του ατόμου σε ένα εγχείρημα, όσο οι απόψεις και οι προσωπικές θεωρίες που έχει διαμορφώσει σχετικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Το κάθε άτομο δρά με βάση τα πιστεύω του, γι' αυτό και οι επιστημολογικές πεπιθήσεις των παιδιών για τα μαθηματικά είναι ένα γνωστικό αντικείμενο άξιο μελέτης. Αλλάζοντας λοιπόν τις πεπιθήσεις των μαθητών, μεταβάλλεται η στάση και η συμπεριφορά τους απέναντι στα μαθηματικά. Οι επιστημολογικές πεπιθήσεις είναι η αντιλήψη σχετικά με τα όρια, τη δομή και τη διαδικασία απόκτησης της γνώσης. Σύμφωνα με τη Σκόμερ και τους συνεργάτες της, οι επιστημολογικές πεπιθήσεις διακρίνονται σε 5 βασικές αλληλένδετες συνιστώσεις σχετικά με τη δομή της γνώσης, την πηγή της γνώσης, την ταχύτητα της γνώσης, τη βεβαιότητα της γνώσης και την ικανότητα της μάθησης. Αποτελέσματα ερευνητικών μελετών συμφωνούν με την αναγκαιότητα της περαιτέρω διερεύνησης και καλλιέργειας των συναισθημάτων σε σχέση με τα μαθηματικά. Στον ελληνικό χώρο ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα οι Φιλίππου και Χρήστου, οι οποίοι διερεύνησαν τον συναισθηματικό τομέα στη διδακτική των μαθηματικών, διεξάγοντας μία σειρά από μελέτες. Στην έρευνα των Σοφοκλέους και Φιλίππου σε παιδιά 5ης και 6ης Δημοτικού, επιβεβαιώθηκε ότι οι επιστημολογικές πεπιθήσεις στα μαθηματικά είναι 5 σε αντίθεση με προηγούμενες έρευνες που εντόπιζαν 3 ή 4 επιστημολογικές πεπιθήσεις. Σε έρευνα των Τζίσμαν και Μόρνιν διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά εμφανίζονται αισιόδοξα και πιστεύουν ότι αν προσπαθούν αρκετά θα επιτύχουν στα μαθηματικά. Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι φανερή η ελλειπής διερεύνηση των επιστημολογικών πεπιθήσεων των μαθητών στον ελλαδικό χώρο. Η πρωτοτυπία και η σημασία της παρούσας έρευνας έγκειται στην αξιοποίηση των τεχνικών του θεάτρου στην εκπαίδευση για την ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στα μαθηματικά. Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο τη μεταβολή των επιστημολογικών πεπιθήσεων που εμποδίζουν τα παιδιά να δείξουν γνήσιο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό για τα μαθηματικά. Σκοπός της ερευνητικής μελέτης ήταν να διερευνήσει αν οι τεχνικές της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση μπορούν να επηρεάσουν τη στάση των μαθητών της τρίτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου απέναντι στα μαθηματικά. Η ανεξάρτητη μεταβλητή της έρευνας ήταν οι τεχνικές της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση, ενώ η εξαρτημένη μεταβλητή ήταν οι επιστημολογικές πεπιθήσεις στα μαθηματικά. Τα δευτερεύοντα ερευνητικά ερωτήματα τίθενται ως εξής.
Η εφαρμογή των τεχνικών της δραματικής τέχνης θα επηρεάσει τις επιστημολογικές πεπιθήσεις των μαθητών ως προς την προέλευση της γνώσης στα μαθηματικά, την προσπάθεια και τον χρόνο της μάθησης στα μαθηματικά, την ικανότητα της μάθησης στα μαθηματικά, τη σταθερότητα της γνώσης στα μαθηματικά και τέλος τη δομή της γνώσης στα μαθηματικά. Για τη διερεύνηση των παραπάνω ερευνητικών στόχων, σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν 12 ωριές παρεμβάσεις, βασισμένες σε τεχνικές της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση, στα σχολικά εγχειρίδια και σε προγενέστερες έρευνες. Το δείγμα για την παρούσα έρευνα αποτέλεσαν οι μαθητές της τρίτης τάξης από δύο διαφορετικά δημοτικά σχολεία. Την πειραματική ομάδα αποτέλεσαν οι 12 μαθητές της τρίτης τάξης ενός ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου στον ομό Αργολίδας. Την ομάδα ελέγχου αποτέλεσε ίσως ο αριθμός μαθητών της τρίτης τάξης ενός δημόσιου δημοτικού σχολείου της Χαλκίδας. Το δείγμα της έρευνας χαρακτηρίζεται ως βολικό και τα αποτελέσματά της δεν δύναται να γυκευτούν. Η έρευνα διεξήχθη από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 2018. Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ποσοτικά και ποιοτικά μέσα. Βασικό μέσο συλλογής ποσοτικών δεδομένων αποτέλεσε το σταθμισμένο ερευνητολόγιο των Σοφοκλέως και Φιλίππου του 2010, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Τα ερωτηματολόγια της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου συμπληρώθηκαν πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος. Τα ποιοτικά δεδομένα συλλέχθηκαν από τις σημειώσεις ημερολογίου της ερευνήτριας, τις ημιδομημένες συνεντεύξεις, τις καταγεγραμμένες εντυπώσεις του κριτικού φύλου και το οπτικό-ακουστικό υλικό. Όλο αυτό το υλικό συγκεντρωνόταν παράλληλα με την εφαρμογή του προγράμματος και επανακαθόριζε την πορεία της έρευνας δράσης. Η ερευνήτρια ακολούθησε την κατηγορική λογική και χώρισε το υλικό της σε αποσπάσματα, δημιουργώντας κωδικούς για τα νοήματα που ανέκυπταν όπως ορίζει η σχετική βιβλιογραφία. Αξίζει να σημειωθεί ότι υιοθετήθηκε η επαγωγική ανάλυση, καθώς τα ειδικά νοήματα που εντοπίστηκαν στην παρούσα έρευνα οδήγησαν στα γενικώς αποδεκτά δεδομένα και όχι το αντίθετο. Η ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS, αξιοποιώντας τη συναφή βιβλιογραφία. Αρχικά ελέγχθηκε η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής του ερευνητολογίου με τον δείκτη Cronbach α. Παράλληλα, υπολογίστηκαν η επικρατούσα τιμή, η μέση τιμή και διακύμανση, η διάμεσος και η τυπική απόκληση. Ακολούθως, ελέγχθηκε η κανονικότητα με το κριτήριο των Σαπίρο-Βίλκ. Προτιμήθηκε αυτό το κριτήριο σε σχέση με το Κολμογκόρο-Σμιρνόφ, επειδή το δείγμα της έρευνας είναι μικρότερο από 50. Στη συνέχεια, στους παράγοντες που εντοπίστηκε κανονική κατανομή, χρησιμοποιήθηκε η διμετάβλητη ανάλυση με το T-test για εξαρτημένα δείγματα, ενώ στους παράγοντες που δεν υπήρχε κανονική κατανομή πραγματοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος Wilcoxon για εξαρτημένα δείγματα. Διατυπώθηκε η μηδενική και η εναλλακτική υπόθεση. Μηδενική υπόθεση, η εφαρμογή του προγράμματος δεν θα μεταβάλει θετικά τις επιστημολογικές πεπιθήσεις για τα μαθηματικά. Εναλλακτική υπόθεση, η εφαρμογή του προγράμματος θα μεταβάλει θετικά τις επιστημολογικές πεπιθήσεις για τα μαθηματικά. Για να διαψευστούν οι μηδενικές υποθέσεις, η πιθανότητα P θα έπρεπε να είναι μικρότερη από 5%. Λαμβάνοντας υπόψη τα ποιοτικά και τα ποσοτικά ερευνητικά δεδομένα, φαίνεται ότι ορισμένες επιστημολογικές πεπιθήσεις των μαθητών της έρευνας μεταβλήθηκαν, ενώ κάποιες άλλες όχι. Αναλυτικότερα, οι επιστημολογικές πεπιθήσεις συνολικά μεταβλήθηκαν, εύρημα που συνάδει με προηγούμενες ερευνητικές μελέτες. Σημαντική ήταν η αλλαγή των πεπιθήσεων των παιδιών σχετικά με την προέλευση της γνώσης. Τα ευρήματα συμφωνούν με μερικές έρευνες, όπως το Ιόνι Σοφοκλέως και Φιλίππου, αλλά αντιτίθεται στην έρευνα της Κόμερ, η οποία απέκλεισε τη συγκεκριμένη διάσταση των επιστημολογικών πεπιθήσεων. Ο παράγοντας προσπάθεια και χρόνο ως μάθηση των επιστημολογικών πεπιθήσεων δεν επηρεάστηκε όπως αναμενόταν αρχικά. Οι μαθητές, σύμφωνα με τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα, δεν μετέβαλαν την άποψή τους σε σημαντικό βαθμό. Τα αποτελέσματα έρχονται σε αντίθεση με την έρευνα των Σοφοκλέους και Φιλίππου. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι οι μαθητές της παρούσας έρευνας είναι 2 και 3 χρόνια νεότεροι συγκριτικά με την προαναφερόμενη έρευνα. Ως προς την ικανότητα της μάθησης, τα ευρήματα έρχονται σε αντίθεση με τη σχετική βιβλιογραφία, καθώς οι μαθητές της παρούσας έρευνας θεωρούν ότι η ευφυΐα δεν αλλάζει, οπότε μόνο όποιος γεννήθηκε έξυπνος μπορεί να ανταποκριθεί επιτυχώς στα μαθηματικά. Μία πιθανή ερμηνεία για τη μη μεταβολή της συγκεκριμένης επιστημολογικής πεποίθησης είναι ο ισχυρός εγωκεντρισμός των παιδιών και η ένταση με την οποία βιώνουν τη σύγκριση με τους ομιλίκους τους.
Σύμφωνα με τα ποσοτικά και τα ποιοτικά δεδομένα, ο παράγοντας σταθερότητα της μαθηματικής γνώσης μεταβλήθηκε, επιβεβαιώνοντας ότι οι μαθητές δεν θεωρούν τη γνώση αναλύωτη. Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα λόγια ενός μαθητή που λέει ότι μπορεί και ακόμη να μην ξέρουμε τα σωστά μαθηματικά. Η στατιστικά σημαντική μεταβολή της δομής της μαθηματικής γνώσης δεν επιβεβαιώθηκε από την παρούσα έρευνα, ωστόσο διαρκείς δηλώσεις των παιδιών έδειξαν την έναρξη των σκέψεων προς τη συνειδητοποίηση της δομής των μαθηματικών. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ένας μαθητής, μου άρεσε που στο βίντεο έδειχνε ότι υπάρχουν ακόμα κλειστές πόρτες στα μαθηματικά. Τα δεδομένα της έρευνας έρχονται σε αντίθεση με την έρευνα της Lambert. Συνολικά, παρά τις επιμέρους δυσκολίες, οι τεχνικές της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση ανέδειξαν τη δυνατότητα μεταβολής ορισμένων επιστημολογικών πεπιθήσεων των παιδιών της τρίτης δημοτικού σε κάποιο βαθμό. Βασικό συμπέρασμα της έρευνας, το οποίο αναδείχθηκε ήδη από την αρχή της διαδικασίας, είναι ότι τα παιδιά, αν και πολύ νεαρά, έχουν σχηματίσει ήδη, έστω και εν μέρη, τη δική τους άποψη για τα μαθηματικά. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι δυσκολεύονταν να επιχειρηματολογήσουν με μεγάλη επιτυχία. Η διαπίστωση αυτή είναι εν μέρη αναμενόμενη, καθώς τα παιδιά δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει το ηλικιακό στάδιο της συγκεκριμένης λογικής σκέψης. Ωστόσο, παρά τους αρχικούς ενδιασμούς, οι επιστημολογικές πεπιθήσεις των μαθητών μπόρεσαν να διευκρινιστούν παρά το νεαρό της ηλικίας του δείγματος. Παράλληλα, οι τεχνικές της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση αναδείχθηκαν αξιόπιστο μεθοδολογικό εργαλείο. Οι μαθητές ανέπτυξαν δεξιότητες προφορικού λόγου, συνεργασίας, ενσυναίσθησης, οπτικοχωρικής αντίληψης, μνήμης και επιχειρηματολογίας. Καθώς πρόκειται για βολικό δείγμα, τα συμπεράσματα αυτά δεν μπορούν να γενικευτούν. Ωστόσο, κρίνεται αναγκαία η υλοποίηση περαιτέρω ερευνών μεγαλύτερης διάρκειας για τον εντοπισμό των επιστημολογικών πεπιθήσεων στα παιδιά του Δημοτικού, με τη χρήση τεχνικών του θεάτρου αλλά και άλλων τεχνών, οι οποίες θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν παρόμοιους στόχους. Ακολουθεί η σχετική βιβλιογραφία. Ευχαριστούμε πολύ.